Η Ομοσπονδία Μεταλλορύφων Ελλάδος σας στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και σας θυμάμαι την παρουσία της και δίνουμε ένα μεγάλο μπράβο στα σωματεία της Θεσσαλονίκης που πήραν την πρωτοβουλία και μάλιστα χωρίς να το πάρουμε και να είδηση, που αυτό για μας δίνει μια μεγάλη ελπίδα. Η ανάκριση του Προέδρου του Συνδικάτου του Σέμινα είναι απέτηση πλέον. Και ο συνάδελος πρόεδρος δεν είναι μόνο πρόεδρος σωματείου, είναι και μέλος του Κουσού της Ομοσπονδίας του Καταλήκων Ελλάδος. Η απόλυση αυτή είναι μια παράδεικτη προκλητική ενέργεια όχι της Σέντλμαν, όχι της Ειδικών Μισθών, αλλά της κυβέρνησης. Διότι με το μόνο νόμο που ψήφισε θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές και τις δυνάμεις μας και ύπουλα και ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι μετά την ψήφιση αυτού του παράδεικτου νόμου έτυχε ότι πλήρωσε εμάς να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ περήφανοι και μας δίνει ελπίδα που πάνω από εκατοντάδες σωματεία, οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις, μαθητικές, έχουν δώσει την παράστασή τους για να κληθεί αυτή η απόλυση. Τους απαντάμε όλοι μαζί αυτό που είπε και προηγουμένως στο τραγούδι. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Εμείς θα νικήσουμε. Ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτό το σύνθημα βροντοφώναξαν εχθές χιλιάδες διαδηλωτές, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές, μαθητές. Αυτό το σύνθημα ακούστηκε από τη Σταυρούπολη σε όλη την πόλη, στέλνοντας ξεκάθαρα μήνυμα απομόνωσης των φασιστοειδών που για δεύτερη μέρα, φορώντας κουκούλες και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, επιτέθηκαν με πέτρες, ρόπαλα και μολότοφ σε φοιτητές και μαθητές που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά και στη ζωή. Μα καλά, είναι δυνατόν, μπορεί να πει κάποιος, πώς μπορεί μια ομάδα να κατάφερε να μπει μέσα σε ένα σχολείο και να το μετατρέψει σε ορμητήριο δολοφονικών επιθέσεων ξανά και ξανά. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι εικόνες και τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Όχι απλά δεν τους εμπόδισε κανείς από τους υπεύθυνους, διευθυντάδες και τα λοιπά του σχολείου, αλλά τους έδειχναν και τον δρόμο για να διαφύγουν μετά από όλα αυτά. Από νωρίς βέβαια στο πόδι ήταν και ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά η αστυνομία που είχε αποκλείσει τους γυρούς δρόμους από το σχολείο, ώστε οι φασίστες δολοφόνοι να μπουν και να βγουν από αυτό ανενόχλητοι, χωρίς να τους εμποδίσει κανείς, αφού βέβαια κάνουν πρώτα τη δουλειά τους. Το μόνο που έκανε η αστυνομία ήταν να πνίξει στα χημικά όσους συμμετείχαν στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Μέσω της ίδιας Υπουργού Παιδείας και διαστόματός της έκανε λόγο για βίαιες ενέργειες και για βία γεγονότα, βάζοντας το ίδιο τσουβάλι τους εγκληματίες γωνιάδες της Χρυσής Αυγής ή όπως καν λέγονται ιερό τάγμα ή τάγματα ασφαλείας με τους μαζικούς φορείς του κινήματος. Δεν τους φοβόμαστε. Δεν θα κάνουμε πίσω. Και καλά θα κάνουνε να πάνε να χωθούνε στις τρύπες τους εκεί που μέχρι τώρα κρύβονταν. Γιατί η νεολαία μαζί με την εργατική τάξη και το λαϊκό κίνημα δεν θα πάψει να αγωνίζεται ενάντια στο φασισμό, ενάντια στις πολιτικές που τροφοδοτούν και συντηρούν τέτοιες ομάδες. Ενάντια στα σχέδια κάθε κυβέρνησης που στόχο έχει να βάλει στο χέρι τις ζωές μας και τα δικαιώματά μας. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Συνεχίζουμε αγωνιστικά σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε σχολεία και σχολές. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, όλοι και όλες στις 7 του Οκτώβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, να συμμετέχουμε στη μεγάλη συναυλία διαμαρτυρίας που οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα σωματεία για να γυρίσουν οι φασίστες εκεί που ανήκουν, στο σκουπιδοτενεχέ της ιστορίας. Η απόλυση του συναδέλφου της Ανετίας, της Εντήλ Μακ, εργολάβο της Ελληνικός Χρυσός, είναι ένα από τα πρώτα δείγματα που έρχονται να επαληθέσουν στην πράξη τον ανεργατικό χαρακτήρα του νόμου Χατζηδάκη.
Ο νόμος έκπρωμα του Χατζηδάκη που ψηφίστηκε τον Ιούνιο αποτελεί αντιδραστική δομή τόσο για την ανατροπή θεμελιακών κατακτήσεων στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην κατάργηση του οκταώρου, όσο και στην ανατροπή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατακτήθηκαν με πολύχρονους και σκληρούς ταξικούς αγώνες. Αποτελεί ένα νομοθετικό εργαλείο που ξεμπλοκάρει τα χέρια της εργοδοσίας από τα ελάχιστα τυπικά νομικά εμπόδια που υπήρχαν για να εξαπολύσουν επίδεση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Στόχος τους είναι να υπάρχει πάση διεκδικήσεων και αγώνων, αφωνία, να μην υπάρχουν αντιδράσεις στην υλοποίηση του αντεργατικού σχεδιασμού τους. Παράλληλα, είναι ένα ακόμα αντάλλαγμα ώστε να ενισχυθεί παραπέρα ο ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ο νόμος Χατζηδάκη υλοποιεί τις διαχρονικές απαιτήσεις του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων, σε συνέχεια βέβαια προηγούμενων νόμων που έκαναν προσπάθειες να χτυπήσουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην απεργία, την επιβολή δεκάωρου, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών, να μην οργανώνεται υπάλληλο των εργαζομένων διεκδικώντας τα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες τους. Το ηλεκτρονικό βαγγέλωμα, συναδέλφοι και συνάδελφοι των σωματείων, με καταχώρηση όλων των στοιχείων των μελών του, του καταστατικού και των οικονομικών του και των οικονομικών στο Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, είναι αντίθετο με τις βασικές αρχές της ελευθερίας της συνδικαλιστικής δράσης. Το κράτος δημιουργεί μια υποχρεωτική βάση δεδομένων με βαγγελωμένους χιλιάδες συνδικαλιστές και εργαζόμενους, μέλη των συνδικάτων, στην οποία πρόσβαση θα έχουν οι ενώσεις των εργοδοτών, αλλά και μεμονωμένοι εργοδότες. Το Υπουργείο σε μια νύχτα θα κρίνει αν συνδικάτα αναγνωρισμένα με τα καταστατικά του, που έχουν ζωή και δράση δεκαετιών, ακόμα και πάνω από έναν αιώνα ζωής, θα συνεχίσουν να είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η ακύρωση των απολύσεων για συνδικαλιστική δράση πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, των συνδικάτων, άλλων μαζικών φορέων στην πόλη, στον κλάδο. Να υψώνεται ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα ώστε να αποτρέπονται αυτές οι διώξεις. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε τη μη εφαρμογή του νόμου εκτρώματος, να τους αναγκάσουμε να μείνει στα χαρτιά, να προστατήσουμε ώστε να γεννηθούν αιτίες αντίστασης παντού. Όχι για να ανατρέψουμε νέα μέτρα, αλλά για να διεκδικήσουμε αξιοπρεπή ζωή και όρους δουλειά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Ήδη εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουμε εκφράσει πολύ όμορφα την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο Ζανετή, αλλά και συνολικά στο συνδικάτο που έχει δεχτεί σκληρό πόλεμο από την εταιρεία των μεταλλείων. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε την πάλη. Απαιτούμε εδώ και τώρα να ανακληθεί απόλυση του Προέδρου του ΣΕΜΛΑ.